τη ιστορία με τη Χρυσή Αυγή είναι προφανώς μια προσπάθεια διαχείρισης της ΣΥΤΑΣ που έρχεται. Κάπως πρέπει να εξηγηθεί η αποτυχία στην Αθήνα και στην Αττική, σε δύο περιπτώσεις μάλιστα που ήταν προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού οι αποτυχίες. Οι δηλώσεις και όσο του Γαβριήλ όσο και του Προέδρου ήταν σαφείς ότι εμείς δεν θέλουμε καμιά ψήφο δολοφόνου ή φασίστα. Από εκεί και μετά όμως φαντάζομαι ότι κανείς δεν θεωρεί ιδιοκτησία του κυρίου Κασιδιάρη το 16%. Ούτε θα ευχόταν το 16% αυτό να μείνει αιωνίως στον κύριο Κασιδιάρη. Από εκεί και μετά η Νέα Δημοκρατία ειδικά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική όταν θέτει τέτοια ζητήματα, γιατί η ακροδεξιά συνιστόσα της παραμένει ισχυρή. 42 βουλευτές είχαν υπογράψει το περίφημο αυτό σχέδιο νόμου, ώστε να μπαίνουμε με κριτήρια αίματος και γένους στις παραγωγικές σχολές αστυνομίας. Και η ακροδεξή. Και η ακροδεξή. Με απόφαση δική μας, αν θα το πείτε, φαντάζομαι. Θα το πω ακριβώς και θυμάμαι τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Και θυμάμαι τον κύριο Κωνσταντινόπουλο πράγματι να λέει ότι κλείνει η Νέα Δημοκρατία το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Σε αυτό, κυρία Σάλεχ, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Και με απόφαση, επειδή αυτό ήταν κάτι που είχε φέρει ο πρόεδρος του Πασόκ ως υπουργός Εθνικής Άμυνας και συνέχεια έγινε άρση. Το επαναφέραμε την απαγόρευση με απόφαση δική μας. Πάντως, μισό λεπτό. Δεν ολοκλήρωσα. Σας αρέσει η συζήτηση. Μ' αρέσει η συζήτηση. Απλώς αυτό θέλω να επισημάνω στην κυρία Σάλεχ ότι το έκανα και δεν το κάνω και εγώ. Απλώς δεν ήθελα να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το Πασόκ, γιατί αποφασίζοντας να κάνουν το τελευταίο τους προεκλογική συγκέντρωση σε ένα μουσείο, προφανώς έδειξαν το στίγμα του πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους. Κοιτάξτε, προσπαθήστε να κρατήσετε ένα επίπεδο. Δικό σας. Εντάξει, θα προσπαθήσω αυτά στο επίπεδο σας, κύριε Σάλεχ. Γιατί θεωρείτε δεδομένο. Επίσης, αν έχετε αυτή την άποψη για το Μουσείο Μπενάκη, έχετε ένα θέμα με τον πολιτισμό. Όχι, όχι, όχι. Εγώ απλώς θυμάμαι αυτά που λέγει ο ιδρυτής σας για το χρονοτούλαπο. Επίσης, η άποψή σας για τα μουσεία είναι και αυτή προβληματική. Δεν ολοκλήρωσα. Επειδή ακούστηκαν και διάφορα πράγματα επίσης και για το ευρώ. Πείτε μου κάτι. Ένα λεπτό. Μια φράση. Για ποιο λόγο εσείς θεωρείτε ανεπίτρεπτο εκ μέρους των υπολείπων να κάνουν αναφορές στις δικές σας συνιστώσεις σας, λέγοντας ότι άδερφε, τι συνιστώσεις. Εδώ έχουμε μια κεντρική γραμμή και τον πρόεδρο. Φυσικά, φυσικά. Και κάνετε, θεωρείτε επιτρεπτό να κάνετε αναφορά στις συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας, τη λεγόμενη ακροδεξιά. Γιατί ακούστε, αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν τρεις προφανείς φυλές. Η νεοφιλελεύθερη, η ακροδεξή και η καραμαλική, η λαϊκή δεξιά. Αυτές οι τρεις συνιστώσεις μόνο ότι οι πακτές δεν συζητούν και δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπάρχει κάτω από το χαλάκι. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μοναδικό κόμμα που έχει ισοκομματική δημοκρατία, όλα αυτά ακούγονται. Και στο τέλος, ακολουθούμε αυτό που αποφασίζει η πλειοψηφία. Και κανείς δεν θέτει ούτε ζήτημα εξόδου από το ευρώ, φυσικά, ούτε εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πάλι τι δείχνει. Είναι μια άλλη κίνηση πανικού. Γιατί προσπαθείς να κατασκευάσεις ένα σκιάχτρο του αντίπαλου για να το πολεμήσεις. Ενώ εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το δίλημα το πραγματικό είναι ανάμεσα στον νεοφιλελευθερισμό και στην κοινωνική Ευρώπη. Απέναντι στη λιτότητα και στην ανάπτυξη. Και ειδικά στην Ελλάδα, απέναντι στη διαπλοκή ή στην ανατροπή. Αν καταγγείλετε την ιδιωτικοποίηση, είσαστε υπέρ της ανάπτυξης. Ακούστε, όταν δεν έχετε ουσιαστικά σταθεί στο σταθερό φορολογικό σύστημα. Έχουν τόσο ένοχη συνείδηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των οικονομικών της χώρας, ώστε έχουν περάσει ειδικό νόμο που έχει δώσει ασυλία ποινική, αστική και διοικητική στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Είναι σαν να λένε ότι εκ των προτέρων ξέρουμε ότι έγιναν ρεμούλες, ξέρουμε ότι υπήρχε απιστία, ξέρουμε ότι το δημόσιο χρήμα δεν έγινε σεβαστό. Στην Eurobank, δεν έγινε ένα σκάνδαλο ήδη 3 εκατομμυρίων. Δεν θα τους καταγγείλετε. Όχι μόνο δικαστικά. Θα καταγγείλουμε. Οτιδήποτε παράνομο, θα διερευνηθεί. Οποιοδήποτε έχει διασπαθήσει παράνομο χρήμα θα ελεγχθεί. Οποιοδήποτε έχει διαπράξει το αδίκημα της απιστίας θα πάει φυλακή. Γιατί έτσι λειτουργεί το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Αντιθέτως, 6 νόμοι που έχει περάσει η συγκυβέρνηση που έχουν δώσει εκ των προτέρων ασυλία. Συγγνώμη, αναφέρομαι τώρα και στην επιστήμη σας. Αυτό έχει μια διασταλτική όμως. Όχι, το αντίθετο. Ας πούμε το ελληνικό είναι ξεπούλημα. Σας παρακαλώ, ακούστε. Όχι, να πω αυτό που λέω. Είναι ξεπούλημα, είναι ήδη από μόνο το παράνομο. Αυτό που είναι στην Eurobank είναι ξεπούλημα. Αυτό που είναι στο ελληνικό είναι ξεπούλημα. Άρα θα διωθεί. Προσέξτε. Όχι, να σας πω όμως τι λέω. Εάν είναι ξεπούλημα. Θα διερευνηθεί. Θα διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες. Αλλά εγώ σας ρωτάω το εξής. Πώς δικαιολογείται, σας παρακαλώ, 6 νόμοι πρώτη φορά στην ελληνική νομοθετική ιστορία απαλλάσσουν εκ των προτέρων για μελλοντικές παράνομες πράξεις αυτούς που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση της χώρας. Αυτό σας φαίνεται ομαλό? Σας φαίνεται λογικό να δίνετε, όπως ο James Bond είχε license to kill, να δίνετε μια άδεια να παρανομούν σε αυτούς που διαχειρίζονται τα οικονομικά της χώρας? Αυτό δεν δείχνει συνέχεια της διαπλοκής?
Αυτά που λέτε δεν μπορείτε εγώ να σας λέω δεν και δεν μπορείτε δικηγόρος. Να το αφισβητήσετε ότι υπάρχουν έξι παρόμοιοι νόμοι. Και Νέα Δημοκρατία μπορούμε έτσι κάπως. Όχι, εσείς έχετε ευθύνη γι' αυτό και εσείς ψήφισατε αυτούς τους νόμους. Και προφανώς έχετε ένοχη συνείδηση. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη σκέψη σας, λυπάμαι. Εντάξει, θα κάνω την τοποθέτηση. Αυτό είναι προσωπικό σας θέμα προφανώς. Ναι, έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ορίστε, κάντε την τοποθέτηση αφού το. Δώστε μία, γιατί έχω χαθεί. Δεν έχω χάσει το δίκτυο. Δεν χρειάζεται να σας δίνουμε, τον παίρνετε μόνοι σας.